Οι περισσότεροι φίλες και φίλοι έχετε ήδη αρχίσει να αναζητάτε, τουλάχιστον όσοι έχετε τη δυνατότητα, είτε οικονομικά είτε πρακτικά βέβαια μιλώντας πάντα, έχετε αρχίσει να αναζητάτε προορισμούς Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Είναι από τις ομορφότερες ευκαιρίες για αποδράσεις, οικογενειακές αποδράσεις κυρίως, σε περιοχές που φημίζονται πολύ φιλόξενες και τέτοιες είναι φυσικά και στην Κρήτη. Βέβαια, γιατί. Άμα δεν πας και στον τόπο σου, πού θα πας στις γενιάτικες διακοπές. Λοιπόν, την τιμητική τους φυσικά έχουν τα ορεινά και αναφερόμαστε και στα ορεινά της Κρήτης μεταξύ άλλων και στο οροπέδιο Λασιθίου. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει έτσι, ξέρεις, ενδιαφέρον από τον κόσμο. Θα μας τα πει ο κύριος Παιδιαδίτης όμως αναλυτικότερα για να κάνουμε και μία αποτίμηση συνολικά της τουριστικής σεζόν φέτος. Καλησπέρα σας. Είναι ο κύριος Γιώργος Παιδιαδίτης, πρόεδρος Συνδέσμου Τουριστικών Καταλυμάτων Λασιθίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας. Κύριε Παιδιαδίτη, πείτε μας τώρα, αν αυτή την ώρα που μιλάμε, ήδη τα καταλύματα, τα χειμερινά καταλύματα, προετοιμάζονται πυρετοδός για να υποδεχτούν τον κόσμο, ο οποίος αυτές τις μέρες θέλει να τις περάσει κάπου ξέγνιαστα. Βεβαίως ετοιμάζονται και βεβαίως η Κρήτη είναι πανέμορφη, είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα. Υπάρχει μία αρκετά μεγάλη ζήτηση, η οποία θα έλεγα μετά την περίοδο της πανδημίας έχει γνωρίσει μια φανταστική εξέλιξη. Μιλάω βέβαια περισσότερο για το οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο είναι πανέμορφο και υπάρχουν αρκετά καταλύματα εκεί, όπου κάποιος μπορεί να συνδυάσει το φυσικό κάλο στην ομορφιά. Κρύο δεν υπάρχει ακόμα βέβαια. Οι καιρικές συνθήκες, βλέπετε, δεν το ευνοούν. Αλλά ναι, υπάρχει αρκετά αυξημένη κίνηση τα δύο τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Διαρκής άνοδο πάντως, κύριε Παιδιαδίτη, για το οροπέδιο Λασιθίου. Έτσι, μια συνεχώς αυξανόμενη δυναμική βλέπουμε. Βεβαίως. Αυτό οφείλεται βέβαια σε κάτι που γνωρίσαμε πρόσφατα, είναι ο νομαδικός τουρισμός. Είναι ένας εμπειρικός τουρισμός. Πολλοί άνθρωποι στην περίοδο της πανδημίας, οι οποίοι είχαν σαν κύρια σχολεία τους το κομπιούτερ τους, έχουν αποφασίσει να ταξιδέψουν, να κάνουν τις διακοπές τους και ταυτόχρονα τη δουλειά τους. Είναι κάτι το οποίο δεν είχαμε, μπορώ να πω, τόσο πολύ ασχοληθεί πριν τα χρόνια της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζει μια φανταστική εξέλιξη, θα έλεγα. Είναι κάτι που ζητείται συνεχώς και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ δίνει κίνητρο στον χειμερινό κριτικό τουρισμό, ο οποίος ειλικρινά αξίζει πάρα 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 πολλά. Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και περιοχές οι οποίες είναι ακόρεστες. Δηλαδή το οροπέδιο Λασιθίου, όπως θα το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης τέτοιου είδους καταλυμάτων, με δραστηριότητες οι οποίες συνεχώς δημιουργούνται, καινούργιες δραστηριότητες στο οροπέδιο, αλλά και με κόσμο ο οποίος θέλει να ασχοληθεί, να μείνει και μόνιμα πολλές φορές στο οροπέδιο. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια τάση από ό,τι έχω καταλάβει εκεί των κατοίκων και να ασχοληθούν σοβαρά και επαγγελματικά με αυτό που λέγεται χειμερινός τουρισμός. Πάρα, πάρα, πάρα πολύ σωστά. Μακάρι να υπήρχε και το κατάλληλο επενδυτικό πρόγραμμα, κάτι που να μπορέσει να οθήσει τους νέους να κοιτάξουν αυτό το κομμάτι του τουρισμού, το οποίο είναι αναλύωτο, και μιλάω για το οροπέδιο Λασιθίου, το πανέμορφο οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο μπορεί να προσφέρει φυσικά και χειμώνα και καλοκαίρι, κάτι το υπέροχο, κάτι το φανταστικό, κάτι το μοναδικό, θα έλεγα. Μακάρι να υπήρχε ένα επενδυτικό πρόγραμμα, για να δούμε με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις τελευταίες, αν υπάρξει κάτι που να μπορέσει να τονώσει την οικονομία σε περιοχές όπως το οροπέδιο. Προς Θεού, η Κρήτη είναι πανέμορφη και έχει πάρα πολλά σημεία, αλλά να μπορέσει να τους δώσει την όθηση για αυτό που λέμε και χειμερινό τουρισμό. Και χειμερινό, γιατί είναι και φυσικά περισσότεροι μήνες του χειμερινού τουρισμού. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, έχουμε παρατηρήσει ότι πολύ συνεκρός ο κόσμος, είτε ντόπιοι, δηλαδή εσωτερικός τουρισμός, είτε ξένοι, οι οποίοι επιλέγουν
το οροπέδιο. Και αναφέρομαι στο οροπέδιο γιατί μιλάμε τώρα για την περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου και το πιο ορεινό κομμάτι. Το επιλέγουν και το καλοκαίρι. Δηλαδή είναι μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να έχει ζωή 12 μήνες το χρόνο. Βεβαίως. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία 1,5 χρόνο περίπου υπάρχουν τα αερόστατα, υπάρχει η ορειβασία, υπάρχει το horse riding, υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες οι οποίες πρέπει να αξιοποιηθούν. Αυτό είναι το μέλλον μας, αυτό είναι η ζωή μας, αυτή είναι η πανέμορφη Κρήτη μας και ειλικρινά μας δίνει τεράστιες δυνατότητες και τον χειμώνα. Βέβαια, κύριε Παιδιαδίτη, εντάξει, το οροπέδιο Λασιθίου είναι ατραξιόν και αυτή την περίοδο για το χειμώνα, όπως το καταλαβαίνουμε, αλλά και άλλες πολλές περιοχές στο νομό Λασιθίου νομίζω προσφέρονται. Είναι ιδανικές για εξορμήσεις, για αποδράσεις, είτε ολιγοήμερες, είτε μήνυ εκδρομές. Ένα παράδειγμα. Το Μύρτος, δίπλα στην Ιεράπετρα. Ένα πανέμορφο χωριουδάκι, το οποίο έχει μια φανταστική πληρότητα, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνα. Το ΣΥΣΥ επίσης παρουσιάζει μια φανταστική δραστηριότητα. Είναι πανέμορφα μέρη, προσφέρουν πάρα πολλά ειλικρινά από άλλες περιοχές της Ευρώπης, από ό,τι τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά και καλοκαίρι φυσικά, το ξέρουμε, αλλά ειδικά και τον χειμώνα. Πώς πήγε όμως τώρα το, για να πάμε λίγο και στο ταμείο που κάναμε για τη σεζόν, την τουριστική, την αμυγός, την καλοκαιρινή έτσι, περίοδο. Πώς πήγε το ταμείο, κύριε Παιδιαδίτη? Δυσανάλογα. Δηλαδή? Συγγνώμη για την έκφρασή μου, θα σας πω. Ξεκινήσαμε όμορφα, ενεργά. Ένας Μάρτιος με αρκετές κρατήσεις περισσότερες. Ένας Απρίλιος που και λόγω Πάσχα λειτουργήσε όμορφα. Και λέγαμε όλοι, ναι, πάμε καλά. Ήρθε ένας Μάιος, δυστυχώς κάπου μας ψιλοαπογοήτευσε, έκανε να συνέλθουμε λιγάκι, δεν πήγε τόσο καλά. Μιλάμε για πληρότητες 40 και 50%, όπως επίσης και οι αρχές Ιουνίου. Εντάξει, από εκεί και πέρα τα πράγματα ομαλοποιήθηκαν, ένας Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος με 90-95% πληρότητες. Αλλά είναι μια πικρόγλυκη, θα έλεγα, όχι γλυκόπικρη, πικρόγλυκη γεύση για το πώς πήγε η σεζόν. Και από πλευράς εσόδων, κύριε Παιδιαδίτη... Η ακρίβεια είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, η υψηλή φορολόγηση είναι ακόμα ένα πρόβλημα. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα βάλουμε σε ένα καλούπι. Πρέπει να υπάρξουν κάποιες λύσεις, μια σταθερότητα για να μπορέσουμε και εμείς να πούμε ναι, αναπνέμε και από εκεί και πέρα τονίζουμε την τοπική αγορά και οτιδήποτε, τους ανθρώπους που έχουμε στη δουλειά μας, για να μπορέσουμε κι εμείς να δώσουμε κάτι παραπάνω. Ναι. Πάντως, προετοιμάζεστε και με θετικά μηνύματα, να φανταστώ, για το επόμενο καλοκαίρι, για το 2024. Και τι σας τρομάζει περισσότερο? Σας τρομάζει ενδεχομένως αυτό το ράλι της ακρίβειας, αν συνεχιστεί? Προετοιμαζόμαστε. Είναι θετικά τα μηνύματα. Αλλά ας κρατάμε ένα καλάθι μικρό, θα έλεγα, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη. Γιατί μην ξεχνάμε, τα ίδια λέγαμε και μετά την πανδημία, ήρθε η κρίση στην Ουκρανία, ο πόλεμος. Τώρα έχουμε την Παλαιστίνη, είναι δίπλα μας. Πάντοτε υπάρχει αμφιβολία, πάντοτε υπάρχει ο φόβος ότι δεν θα πάνε τα πράγματα για τον Α ή τον Β λόγο καλά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε υποφέρει όλοι μας. Όλοι μας, ειλικρινά. Γι' αυτό και κρατάμε κάπου αποστάσεις. Τα δείγματα είναι πολύ θετικά, προετοιμαζόμαστε και από εκεί και πέρα ο Θεός να βάλει το χέρι του. Να βάλει το χέρι του. Μάλιστα. Κύριε Παιδιαδίτη, και σε σχέση με τη βραχυχρόνια μίσθωση, το περίφημο Airbnb, που θα βλέπουμε και κάποιες αλλαγές προσεχώς έτσι, με το νέο έτος, το οποίο είναι κάτι που σας επηρεάζει για το δικό σας κλάδο πολύ άμεσα. Πάρα πολύ μας επηρεάζει, όπως πλέον επηρεάζει αρκετά και τους ξενοδόχους και αρχίζουν να λαμβάνουν μέτρα ή να πιέζουν μάλλον, όχι λαμβάνουν μέτρα, ζητάω συγγνώμη. Έχει γίνει αρχή από την κυβέρνηση, από τα κυβερνητικά μέτρα τα τελευταία και τα ξέρετε καλύτερα από μένα προφανώς, ναι, να υπάρξουν κάποιες δεσμεύσεις, πιέσεις
και όχι να αφήσουμε το Airbnb σύστημα να κατακλείσει τα πάντα. Δεν είναι βέβαια μόνο ζήτημα Ελλάδας, προς Θεού. Αυτό υπάρχει στην Ευρώπη αρκετό καιρό και μας ταλαντεύει, δίνει προϋποθέσεις, βοηθάει σε πολλά πράγματα, αλλά και αλλού κλείνει σπίτια. Θα ήθελε λίγο λιγότερη προσοχή. Τα μέτρα που λήφθηκαν για εμένα σωστά λήφθηκαν, απλά θα πρέπει να υπάρξει και μια μικρή συνέχεια για να μπορέσουν τα τουριστικά καταλήματα, γιατί με αυτά ασχολείομαι, αυτά είμαι πρόεδρος και αυτά γνωρίζω, να μπορέσουν να πάρουν μια ανάσα και τους ξενοδόχους προς Θεού επηρεάζει, δεν λέω όχι. Αλλά βλέπουμε μια τεράστια αλλαγή στο τουριστικό ρεύμα. Το Airbnb κατακλείζει τα πάντα δυστυχώς και λέω δυστυχώς όχι για τους ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους, τα διαμερίσματά τους προς Θεού, αλλά δεν είναι σωστή αναλογία, δηλαδή εγώ να ελέγχομαι, να φορολογούμε, να προσπαθώ να αναβαθμίσω συνέχεια τις υπηρεσίες μου και κάποιος άλλος να έχει τη μισή φορολόγηση ή ελάχιστη και να μην τον πιάνει τίποτα. Το πλαίσιο ουσιαστικά είναι εκείνο το οποίο λέτε. Δηλαδή να λειτουργείτε ισότιμα. Και με τους ίδιους όρους. Κύριε Παιδιαδίτη, επειδή μιλώντας έτσι τις προηγούμενες μέρες για να κλείσουμε και αυτή την συνέντευξη, μέσα στην κουβέντα μας ήρθε και το κομμάτι των πλωτών αιωλικών και της συζήτησης που έχει ανοίξει. Σας προβληματίζουν έτσι οι συζητήσεις που έχουν γίνει, οι οποίες βέβαια είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο και μάλιστα βλέπουμε ήδη και τις ενστάσεις που καταγράφονται από την πλευρά της αυτοδιοίκησης. Πάρα πολύ και είναι λυπηρό από τη μία στιγμή στην άλλη, δηλαδή η περιοχή του νομού Λασιθίου είναι εξελισσόμενη, η περιοχή του Αγίου Νικολάου, της Λούντας, του Καλό Χωριού, Σισιμήλατος, για πολυτελή τουρισμό, ένα brand name, το οποίο δυστυχώς δεν ξέρω με ποιους όρους και με ποια λογική θα μπορούσε ένα αιωλικό πάρκο, υπάρχει Σπίνα Λόγκα, ένα κτίσμα το οποίο, είναι ένα φρούριο, είναι ένα ιστορικό μνημείο. Από μια θέλουμε να το εντάξουμε στην UNESCO, είναι το δεύτερο σε αριθμό εισιτηρίων στην Κρήτη μετά την Μνωσό και βάζουμε ακριβώς από πίσω του αιωλικά πάρκα, πράγματα τα οποία δεν αντιπροσωπεύουν τη γνησιότητα, το φυσικό κάλος, την ομορφιά του τόπου και φυσικά την ησυχία ή την ηρεμία που ο πελάτης αυτών των πολυτελών ξενοδοχείων αλλά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει σχέση. Για εμένα είναι λάθος κινήσεις, οι οποίες ελπίζω και εύχομαι να βρούνε το σωστό τους δρόμο. Δεν είμαι εναντίον των αιωλικών πάρκων προς Θεού, αλλά νομίζω ότι είναι άκερο στον ομό Λασιθίου, στην περιοχή του Μυραμβέλου, να υπάρξουν αιωλικά πάρκα. Ναι, είναι προφανές ότι η αντιδράση είναι για τις επιλογές χωροθέτης που είναι σε αυτή την πρώτη φάση και αν αλλάξουν, νομίζω ότι θα το δουν αλλιώς και οι φορείς. Δεν είμαι αντίθετος προς Θεού. Η πράσινη ενέργεια είναι το μέλλον, το καταλαβαίνω. Αλλά η τοποθεσία είναι άκερη, είναι τελείως άκερη. Και δεν γίνεται να ζητάς ταυτόχρονα τουριστικό προϊόν υψηλής πελατείας και απ' την άλλη να μου έχεις αιωλικά πάρκα χιλιόμετρων και τα λοιπά, τα οποία αλλοιώνουν τελείως την περιοχή, το φυσικό κάλος. Δεν γίνεται. Κύριε Παιδιαδίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας και τα όσα ενδιαφέροντα είπαμε. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να έχετε καλό βράδυ. Να είστε καλά. Επίσης, να είστε καλά.